Είσαι και ψηλός. Είμαι λίγο. Λίγο το πουλάκι μου. Είναι πολύ. Πρόσεξε, είναι αυτό. Είναι αυθόρμητη η στάση, το βλέπεις. Μόλις ήρθε είναι αυτό. Έτσι κάθομαι και με τον άντρα μου. Κοίτα να δεις, αυτά είναι ιδανικά. Τον είχα αγκαλιά μέχρι κάποια χρόνια. Κάποια χρόνια. Λίγα. Ναι. Ο Αλέξανδρος ήταν πάντα. Ο γιατρός τον έλεγε γιγαντάκι ο παιδίατρός του. Είχε πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Δεν ξέρω, σε διαφορετικά. Είναι λίγο γιγαντάκι. Είναι. Είναι ο γλυκός μου, αλλά από μικρός είχε φοβερή ανάπτυξη και περίεργη σχέση μαζί μου. Όχι με τι περίεργη είχε εσύ, Αλέξανδρε. Τίποτα. Απλά είχα μάθει από πάρα πολύ μικρή, από όταν ήμουν εγώ πάρα πολύ μικρός, τον επικοινωνούμε όχι λεκτικά. Μίλαγε πάρα πολύ πάντα. Δεν άφηνε περιθώριο σε κάποιον άλλο να μιλήσει. Οπότε είχαμε φτιάξει ένα μη λεκτικό κώδικα επικοινωνία. Ο Γιώργος πώς έμπαινε στην κουβέντα, δεν ξέρω. Θα τα πει μετά. Σπάνια, δεν προλάβαινε. Θα μας τα πει μετά. Για πες. Δεν είναι. Επειδή όπως είπα, μίλαγε πάρα πολύ μόνιμα. Είχαμε βρει έναν τρόπο να μιλάμε με τα μάτια και να καταλαβαίνει πότε είμαι καλά, πότε δεν είμαι καλά, πότε είναι καλά, πότε δεν είναι καλά, και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται. Ναι, είναι οπτικός ο τηλέγραφος. Δηλαδή, με πότε είχα κάνει χαζομάρα, πότε ήταν να πέσει τιμωρία. Τα ήξερα αυτά από πριν. Τα ήξερα αυτά από πριν. Και τι έκανες? Τίποτα απολύτως. Και έκανες μετά το δικό σου? Ναι. Σε πόση ώρα μετά? Α, όχι, δεν ήταν. Εφόσον ήξερα ότι θα τιμωρηθώ, φρόντιζα να το απολαύσω. Αφού η τιμωρία θα έρθει, ας το απολαύσω εγώ και όλα καλά. Γιατί να ζορίζεται το πουλάκι μου? Παράλληλα δεν μπορούσε και να με τιμωρήσει. Α, έχει γίνει το επικό. Τελείωσε αντιπαιδαγωγικό, αλλά θα το πω. Ο Αλέξανδρος πρέπει να είναι 17 χρονών, άρα η Μαρία μου 12. Ο Αλέξανδρος με αυτή την διάφραση, ναι. Επάνω στο σπίτι που είναι οι κρεβατοκάμαρες γίνεται της κακομοίρας. Σκοτώνονται, σφάζονται, χύνουν τα αδερφικό το αίμα. Εγώ τεινάζω χαλιά εκείνη την ώρα στο μπαλκόνι και ακούω και φωνάζω. Δεν ακούει κανείς. Έχει γίνει επάνω της κακομοίρας. Ακούω κάτι μπαμ, μπουμ, της τρελής μου. Όπως είμαι αφηρημένη εγώ με την αχτήρι στα χέρια, ανεβαίνω επάνω και με το που με βλέπει ο Αλέξανδρος το τυναχτήρι, σου λέει εδώ ήταν. Όσο έζησε η Μαρία. Αυτή εντωμεταξύ είχε ένα απίστευτο όπλο. Τσίριζε. Η φωνή της σου μπαίνε στα αυτή και στο ξύλι. Με το που σηκώνω λοιπόν εγώ το χέρι, κάνει αυτό ο Αλέξανδρος και μπαίνει μπροστά στη Μαρία, την τρώει, σπάει το τυναχτήρι. Και γυρίζει ψύχρεμος και με κοιτάει. Και τώρα πώς θα τυνάξεις τα χαλιά? Και μετά έβαλε εμένα να τυνάξω τα χαλιά. Εννοείται. Η πλάτη του έκανε τη ζημιά. Και τώρα ακόμα όταν θέλω χαλιά, γιατί για τον Αλέξανδρο το τίναγμα των χαλιών δεν είναι έτσι. Παίρνει το χαλί όσο μεγάλο και αν είναι και Αλέξανδρε, τσακώνεται μαζί του. Η πιο έντονη στιγμή που